Με γοργού ρυθμού προχωράει το έργο τη εγκατάσταση πλωτών μαρινών στο λιμάνι τη Καβάλα, όπω σημειώνει ο πρόεδρο του οργανισμού Λιμένα, Χρήστο Ηλιάδη. Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και η συνέχιση του δίνει ουσιαστικά στο λιμάνι τη Καβάλα νέε αναπτυξιακέ δυνατότητε για την προώθηση του τουρισμού. Αναπτύσσόμαστε συνέχεια σε διάφορα πεδία δραστηριοτήτων. Γνωρίζετε ότι γίνονται πολλά μεγάλα αλλά και μικρά έργα στα λιμάνια μα σταδιακά ολοκληρώνονται ούτω ώστε τα λιμάνια μας να προσδίδουν προοπτική για οικονομική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Είναι οι πλωτέ εγκαταστάσει, είναι το έργο της επέκτασης και θωράκισης του προσύνδεμου μόλου, δύο μεγάλα έργα στο τουριστικό μας λιμάνι, το επιβατικό Απόστολος Παύλος, το κεντρικό της καβάλα. Το, τα έργα της επέκτασης των κρυπηδομάτων στο εμπορικό μας το λιμάνι Φίλιππος Β, αλλά και περαιτέρω οι μελέτες που εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τη χρηματοδότησή τους για τα, την οργάνωση όλου του χερσαίου χώρου. Αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα υποδομής, ε, τα οποία αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές συνεχίζονται και τα περισσότερα είναι σε φάση ολοκλήρωσης.